τώρα να πάμε στο Δημήτρη Αβραμόπουλο να συζητήσουμε όλοι μαζί, η Μανώλη, και εσύ που θα παρεμβαίνεις από εκεί αν θες με τις ερωτήσεις. Γεια σας, κύριε Αβραμόπουλε. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στον κύριο Κωστίδη στη Κωνσταντινούπολη. Θα ήθελα να πω κάτι ξεκινώντας. Ότι ίσως δεν το γνωρίζει ο Μανώλης, επειδή παρακολουθώ τον ελληνικό τύπο της Κωνσταντινούπολης, ότι η εφημερίδα Πρόοδος που δεν υπάρχει πια στην Κωνσταντινούπολη, που ήταν η μεγαλύτερη ελληνική εφημερίδα της πόλης, την εξέδιδε ο παππούς της γυναίκας μου. Αλήθεια? Και όταν είχα πάει μια φορά επίσκεψη, μου έδωσαν δώρο το πρωτοσέλιδο μιας τέτοιας εφημερίδας με αναφορά στο τότε. Λοιπόν, θα τον παρακαλέσω να ψάξει να βρει περισσότερα, γιατί μεταξύ αυτών μπορεί να έχουμε και περιουσιακά στοιχεία στην πόλη και να το ξέρουμε. Για ψάξε, Μανώλη. Ακούς. Αμάν. Πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως, αλλά αυτό είναι πολύ συγκινητικό που μαθαίνουμε σαν είδηση. Θα το ψάξω σίγουρα, κύριε Βραμόπουλε, γιατί ο ελληνικός τύπος δίνει και σήμερα τη μάχη του, έχει δώσει και στο παρελθόν τη μάχη του για την διατήρηση της θρησκείας και του πολιτισμού μας εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Και κάτι άλλο, Μανώλη, αν με επιτρέπεις. Όλη αυτή η καθημερινή περιγραφή του τι συμβαίνει στην Κωνσταντινούπολη μας έχει κάνει όλους να νιώθουμε ότι ανήκουμε σε αυτήν την πόλη. Πέραν και πάνω από τα όποια προβλήματα έχουν προκληθεί το τελευταίο καιρό. Διότι η κοινωνική δραστηριότητα, όλα αυτά που μας περιγράφεις, μας φέρνουν πιο κοντά σε μια πόλη που είναι στην καρδιά μας. Μα Μανώλης είναι σαν να γράφει ένα πολύ πρωτοσέλιδο κάθε μέρα. Κάθε μέρα με όλα τα νέα από εκεί, και έχει δίκιο ο κ. Αβραμόπουλος Μανώλη. Μας βάζει και εμάς μέσα στη ζωή της Κωνσταντινούπολης και μας κάνει την αγαπάμε ούτως ή άλλως που την αγαπάμε ακόμα περισσότερο. Πριν από λίγο έλεγες βέβαια να αφήσουμε τα καλά λόγια. Τα καλά λόγια. Γενικώς, επειδή έχουμε να συζητήσουμε βαριά θέματα. Λοιπόν, πάμε τώρα, κύριε Βραμόπουλε, μιας και μας έδωσε το περίγραμμα ο Μανώλης της επικαιρότητας. Είναι μια ιστορία των εξοπλιστικών που έχουμε συζητήσει και μαζί αρκετές φορές. Ενοχλεί πάρα πολύ την Τουρκία. Είναι εμφανές. Είναι όλο το περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο που είναι, εν πάση περιπτώσει, πολύ επιβαρυντικό για τους ίδιους. Έρχεται ο Τούρκος πρόεδρος και λέει: εμείς στην οικονομία πάμε για Champions League. Κάτι δεν καταλαβαίνουμε καλά, μάλλον. Πρέπει να λάβουμε υπόψη κάτι, ότι αυτό το καιρό η Τουρκία τελεί κάτω από εσωτερική κοινωνική πίεση. Η οικονομία της είναι βέβαια ότι δεν πάει καλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι είναι καλό για μας αυτό. Mm-hmm. Διότι όπως έχουμε πει σε προηγούμενη κουβέντα μας, ο Σάκης η Τουρκία αντιμετώπιζε εσωτερικά προβλήματα, ανεκάλυπτε το σύστημα εξωτερικές απειλές. Και πάντοτε ο εύκολος για αυτό είναι ο γείτονας. Θυμίζω. Ότι μία από τις πτυχές της συνωμοσίας Εργενεκών και Βαριοπούλας είχε ένα κεφάλαιο πολύ ενδιαφέρον για μας, απεκαλύφθη στις δίκες που είναι στην Τουρκία. Ανατροπή του Ερντογάν μέσα από τεχνητή κρίση με την Ελλάδα. Τα ίδια όμως είχαν γίνει, και μιας και αναφερόμαστε στην Κωνσταντινούπολη, και το 1955 με τον Μεντερές, ο οποίος στη συνέχεια καταδικάστηκε, και ένας από τους λόγους που καταδικάστηκε ήταν η τεχνητή κρίση με τον εκτοπισμό και το πογκρόμ κατά των Ελλήνων της πόλης. Συνεπώς πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Τι ιστορία δηλαδή. Τίποτα δεν μπορεί να το αποκλείσει αυτό. Αλλά εξηγεί σε ένα μεγάλο βαθμό το τι λέει αυτή τη στιγμή ο κύριος Ερντογάν. Κάπου το πάει, γιατί μας έχει πει ο Μανώλης ότι κάτι χτίζει, μας λέει ο Μανώλης, η Τουρκία αυτή την περίοδο. Βλέπετε κι εσείς κάτι τέτοιο? Μπορώ να σας πω κάτι, συγγνώμη, απλά για να προσθέσουμε στην κουβέντα. Τώρα μόλις το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε μια ανακοίνωση εναντίον της Κατερίνας Σακελαροπούλου, της Προέδρου της Δημοκρατίας, για τις δηλώσεις που έχει κάνει στο κέντρο του Ποντιακού Ελληνισμού. Εδώ στην Λεφάδα, ναι. Ακριβώς. Αστήρικτες δηλώσεις για την πρόσφατη ιστορία, λέει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Λέει ότι η Ελλάδα επιχείρησε να καταλάβει τη Μικρά Ασία, ότι έχει ασκήσει βαρβαρότητες, δηλαδή κατηγορεί την Ελλάδα για την ιστορία της. Mm-hmm. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοιες αστήρικτες και ψευδείς δηλώσεις από την πλευρά της Προεδρίας Δημοκρατίας. Καλούμε τους Έλληνες αξιωματούχους σε σοβαρότητα και όπως αρμόζει στο αξίωμά τους. Και βεβαίως για άλλη μια φορά καλούμε την Ελλάδα στην κοινή λογική και σε μια λογική, αναφέρει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών. Να μια επίθεση δηλαδή στην κυρία Σακελαροπούλου, Μανώλη. Είναι ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν από λίγα λεπτά από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εναντίον της Προέδρου της Δημοκρατίας. Και δεν είναι, κύριε Αβραμόπουλε, η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Κοιτάξτε, αυτό που μόλις τώρα μας γνωστοποίησε ο Μανώλης από την Κωνσταντινούπολη είναι απαράδεκτο.
Η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας πολύ ορθά έχει βάλει τα πράγματα στην σωστή ιστορική τους βάση. Στην Μικρά Ασία υπήρχε ένα πολύ δυναμικό ελληνικό στοιχείο τόσο στον Πόντο όσο και στις Ακτές. Το τι βέβαια έγινε τότε, καλό θα είναι να αποφύγουμε να το ερμηνεύσουμε τώρα. Σίγουρα οι Έλληνες εκδιώχθηκαν και σε ένα μεγάλο βαθμό ο Ποντιακός Ελληνισμός πέστη μία από τις πιο βάρβαρες αντιμετωπίσεις από πλευράς βαθέως τουρκικού κράτους στην εποχή εκείνη. Αλλά ιστορικά γεγονότα. Είναι ιστορικά γεγονότα. Ωστόσο, θα ήθελα να πω κάτι. Η ιστορία είναι σημαντικό να μας κατευθύνει, γιατί όσο γνωρίζουμε τι έγινε τότε, μπορούμε να αποφύγουμε την επανάληψή της. Κάτω από, από το άγχος και τον πανικό που σήμερα διακρίνει την Τουρκία με βάση τα όσα είπαμε πρωτήτερα και με τα ιστορικά, οικονομικά και κοινωνικά της προβλήματα, το να γυρνάει τις μνήμες στο τότε δεν κάνει καλό ούτε στην Τουρκία. Θα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Από εδώ και πέρα τι μπορεί να γίνει. Πώς θα μπορέσει αυτή η χώρα να ορθοποδήσει είναι δικό της θέμα. Εμείς έχουμε κάθε λόγο να έχουμε δίπλα μας μια σταθερή Τουρκία. Διότι όπως ξεκίνησα να λέω πρωτήτερα, ο Σάκης επέρχεται, δημιουργούνται όροι αστάθεια στο εσωτερικό. Τότε ανακαλύπτονται και εξωτερικές απειλές. Εδώ όμως, κύριε Βραμόπουλε, το επιτίθεται εναντίον της Δύσης, των Ηνωμένων Πολιτειών. Έβαλε στο στόχο στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως μετά τη συμφωνία που κάναμε εμείς με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ήταν πάρα πολύ σημαντική, και μετά την Αλεξανδρούπολη. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Προσέξτε, προσπαθούν να εξηγήσουν με τον δικό τους τρόπο για το εσωτερικό τους κοινό τι γίνεται στον κόσμο. Έχω πει όμως πάρα πολλές φορές και σε δικές μας συζητήσεις ότι δεν μπορείς να κάνεις εξωτερική πολιτική κοιτώντας προς τα μέσα. Σήμερα η Τουρκία είναι εκεί, της αναγνωρίζεται ένας στρατηγικός ρόλος και έτσι την βλέπουν και οι φίλοι μας από την Αμερική και οι Ευρωπαίοι. Αυτά μπορεί να τα αξιοποιήσει θετικά, χωρίς απαραίτητα να καλύπτει καθημερινά εχθρούς στον περίγυρό της. Την ίδια στιγμή που όμως γίνονται αυτά, βλέπουμε ότι από πλευράς Ευρώπης και Αμερικής η στάση απέναντι στην Τουρκία να μην είναι εκείνη που σε κάποια εμείς στιγμή προβλέψαμε. Βλέπουμε ότι εξακολουθούν να την θεωρούν ως ένα στρατηγικό παράγοντα και σε ένα μεγάλο βαθμό να τις κάνουν και λίγο τα χατήρια. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, έχει μια ξεκάθαρη στάση στο θέμα αυτό. Από τη μια μεριά τίνει χείρα συνεργασίας και διαλόγου με την Τουρκία, από την άλλη μεριά όμως θωρακίζεται, εξοπλίζεται, είναι έτοιμη για πανενδεχόμενο. Η Ευρώπη έχει επιδείξει τη στάση που θα έπρεπε δεδομένου των συνθηκών? Όχι, κύριε Αβραμόπουλη. Όχι, γιατί πολύ απλά... Πολλοί αναρωτιούνται τι άλλο πρέπει να κάνει η Τουρκία για να δούμε μια κανονική αντίδραση από την πλευρά της Ευρώπης. Πρώτα απ' όλα η Ευρώπη, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν έχει ενιαία κοινή εξωτερική πολιτική. Και να πούμε και μια αλήθεια. Την εξωτερική πολιτική κάθε χώρας την ορίζουν τα δικά της στρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα. Υπάρχουν λοιπόν οι διμερείς σχέσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, όπου εκεί προτάσσονται τα συμφέροντα των χωρών, και υπάρχει και η ρητορική που συνοδεύει κυρίως τις διακηρύξεις της Συνόδου Κορυφής και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σε τελευταία ανάλυση δεν έχει κανένα αντίκρισμα στην πράξη. Πέρα από το να ασκεί πίεση στην Τουρκία. Αλλά φαίνεται ότι την αγνοεί αυτή την πίεση η Τουρκία. Και από πλευράς ΗΠΑ της Αμερικής θα έλεγα και θα πρέπει να είμαστε αφελείς, διότι η αφέλεια δεν συγχωρείται στην εξωτερική πολιτική. Και δεν αναφέρουμε στην Ελλάδα, αναφέρουμε γενικά σαν μια αρχή, ότι βλέπουμε ότι δεν είναι η αρχική στάση του κυρίου Biden η σκληρή στάση, στάση σήμερα. Γιατί τι έχει συμβάλει σε αυτό, κύριε Αβραμόπουλε? Γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις στη γειτονιά μας που ακόμα μπορεί να μην τις βλέπουμε και να τις αναλύουμε καθαρά. Καταρχήν... Και στην ευρύτερη γειτονιά μας, ενώ στην κοντινή μας εδώ, Βαλκάνια και πάνω από αυτές, και ευρύτερα στο σύστημα. Καταρχήν, πολύ ορθά το θέτετε. Δεν μιλάμε για μια στενή περιφερειακή γειτονιά. Σήμερα η γειτονιά μέσα από την οποία επηρεάζονται και οι δικές μας πολιτικές και της Τουρκίας φυσικό είναι, αλλά και το ενδιαφέρον της Δύσης, ξεκινάει από την Ουκρανία και τη Λευκορωσία και καταλήγει στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί είναι που εμείς μπορούμε... Συνδέονται όλα αυτά, λοιπόν. Βεβαίως συνδέονται. Μάλιστα. Βλέπετε ότι η Τουρκία ήταν παρούσα στον πόλεμο Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν. Στον Αγκόρνο Καραμπάχ ήταν ο βασικός συντελεστής που νίκησαν οι Αζέροι. Έστειλε εκεί 400 ντρόνους και εξουδετέρωσε τα αρμενικά άρματα μάχης πριν αυτά ακόμα ξεκινήσουν. Είναι όμως παρούσα σήμερα και στην Ουκρανία.
Είναι παρούσα στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι στη Λιβύη, είναι στη Μέση Ανατολή. Διότι υπάρχει ένα είδος μεγάλο ιδεατισμού στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Παίζει όμως ρόλο. Αυτό λόγω της θέσης της παίζει ρόλο. Παίζει και αυτό, και αυτό τις το αναγνωρίζουν. Βέβαια προσπαθούν να την συνετίσουν. Έχουμε όμως να κάνουμε με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία. Εμείς σωστά βλέπετε. Κοιτάμε συνέχεια στην Ανατολή. Εμείς θα γιατί πρέπει... έχουμε τα μάτια μας και όλο το κεφάλαιό μας, τέλος πάντων ένα μεγάλο μέρος αυτού, να το επενδύουμε εκεί. Είναι σωστό αυτό ή πρέπει να ανοίξουμε λίγο τη ματιά μας? Θα σας πω και οι οικονομικοί είναι γνωστές οι απόψεις μου. Βεβαίως και πρέπει να έχουμε το νου μας. Πάντοτε είχαμε το νου μας. Εξάλλου και η εξωτερική μας πολιτική οριζόταν από μια αμυντική πολιτική αποτροπής για το ενδεχόμενο που θα μπορούσε να προκύψει ποτέ ένα πρόβλημα. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή όμως η Ελλάδα καλείται να αξιοποιήσει τα δικά της γεωπολιτικά πλεονεκτήματα. Είναι μια χώρα η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι το 1974 που είχαμε την εισβολή στην Κύπρο, η Ελλάδα δεν ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Τώρα δεν θα τολμήσει καν να σκεφτεί η Τουρκία να απειλήσει την Ελλάδα. Γι' αυτό και λέω καμιά φορά ότι δεν πρέπει να αισθανόμαστε ότι απειλούμεθα. Δηλαδή, διότι όταν απειλείσαι, φοβάσαι. Δηλαδή. Και όταν φοβάσαι, ητάσαι. Μπορείς όμως να διαδραματίσεις, αν με επιτρέπετε, έναν άλλο ρόλο σταθεροποιητικό στην περιοχή, στο όνομα σου. Των ευρωατλαντικών στρατηγικών και των ευρωατλαντικών θέσεων. Αυτό δηλαδή είναι ο ρόλος σύγχρονης Ελλάδας. Αν αναρωτιόμαστε συνεχώς, κύριε Αβραμόπουλε, αν αυτή η ρητορική έντασης μπορεί να μεταφραστεί και σε πράξεις όπως έγινε στο πρόσφατο παρελθόν, εσείς λέτε σε αυτή τη φάση όχι? Εκτιμώ ότι αυτό θα μπορέσει να συμβεί μονάχα αν μας ξεφύγει μια κατάσταση. Αν μια κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Λέμε κατά καιρούς, αν προκύψει ένα επεισόδιο θερμό στο Αίγαιο. Ένα ατύχημα. Ξέρετε, από πολλά ατυχήματα έχουν ξεκινήσει πόλεμοι. Ατύχημα ήταν αυτό που έγινε στο Ναβαρίνο και οδήγησε στην καταναυμάχηση του Οθωμανικού στόλου. Η δολοφονία του Φερδινάνδου στο Σεράγιο πυροδότησε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εύκολα μπορεί να γίνει αυτό, αλλά μπορεί να γίνει όχι μονάχα από μόνο του, γιατί ανεβαίνει η αδρεναλίνη όταν βρίσκονται σε αντιπαράθεση δύο στόλοι ή δύο όπως στρατοί. Όπως το ζήσαμε πέρυσι αυτό όπως το φυσικό. Παρολίγων. Φτάσαμε σε δύο περιπτώσεις να έχουμε θερμό επεισόδιο. Εδώ όμως έχει σημαντικό ρόλο να παίξει η σύνεση που διακρίνει τις πολιτικές ηγεσίες. Και σήμερα η Ελλάδα έχει συνετή πολιτική ηγεσία. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας σύγχρονος πολιτικός που κοιτάει προς τη Δύση, έχει αναβαθμίσει το ρόλο της χώρας σήμερα, κύριε Υπουργέ. Στην Ευρώπη, ναι. Στην Ευρώπη. Και αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό και συνήθως την προσωπικότητα του Πρωθυπουργού. Από εκεί και πέρα, έχουμε το νου μας, δεν πρέπει να φοβόμαστε να ολοκληρώνουμε τις πολιτικές συμπράξεων και συμμαχιών. Μόνο που πρέπει να πω κάτι. Παρακαλώ. Ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Διότι όπως και παλαιότερα είχαμε πει, έχουμε συμμαχίες που μπορούν να χαρακτηριστούν ως κινούμενη άμμος. Τη μια μέρα, δεν έχουν σταθερότητα, τη μια μέρα είναι κοντά μας, την άλλη μέρα μακριά μας. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στο παρασκήνιο συντελούνται προσπάθειες για να τα ξαναβρει το Ισραήλ με την Τουρκία. Όπως και η Αίγυπτος με την Τουρκία. Όταν με το καλό ξεπεραστεί η προσωπική κόντρα Ελσίση Ερντογάν, γιατί του προσάπτει, του καταλογίζει του Ελσίση, του ανέτρεψε τον αδελφό Μόρση την εποχή εκείνη, θα τα ξαναβρουν τα συστήματα. Να μην εκεί σε αυτό δεδομένο. Το νέο σκηνικό Μάλιστα. που τα βρίσκουν όλοι μεταξύ τους, η Ελλάδα λοιπόν. δεν πρέπει να αναπούσει. Να είστε καλά, κύριε Αβραμόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά. Μανώλη, καλή σου μέρα.